Ακούσαμε πατέρες και αδελφοί μου από την ανάγνωση των πατερικών κειμένων των Αγίων Γερόντων ότι η καινοδοξία, η πρωτοθυγατέρα της υπερηφανίας, διότι η υπερηφάνεια τα γεννά όλα τα πάθη και είναι κυρίως ο εγωισμός, η φιλαυτία και η καινοδοξία τα πρώτα γεννήματα αυτής, ενώ με τη σύζευση που έχουμε πει πολλές φορές του εγωισμού και της φιλαυτίας γεννιόνται όλα τα πάθη, τόσο τα σωματικά όσο και τα ψυχικά, και τα οποία διακλαδίζονται και έχουν το κάθε ένα το δικό τους όνομα. Η καινοδοξία όμως, η άδεια δόξα, διότι υπάρχει και η καλή δόξα, εις τον Θεόν ανήκει η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων και τον Θεό δοξολογούν ατελευτήτως και αιωνίως και οι άγγελοι και οι άγιοι και οι ορθόδοξοι. Όμως αυτή η καλή δόξα έχει μέσα άφατη ταπείνωση, έχει βάρος, είναι γεμάτη και έχει αγνότητα και έχει καθαρότητα και έχει νομιμότητα. Και έτσι λοιπόν αυτή η δόξα, η καλή δόξα ανήκει μόνον εις τον Θεό, σε κανέναν άλλον. Μονοπόλιο το έχει ο Θεός. Όποιος θα θελήσει να δοξαστεί, να αυτοδοξαστεί ή να δοξάσει τον άλλον, εντός παρενθέσεως, αυτές οι ανθρώπινες είναι πρόσχερες, εφήμερες, σκανδαλώδεις, καταλήγουν σε πειρασμούς και πάντοτε κρύβουν μία αυταρέσκεια ή και πλεονεξία. Όμως, ακούσαμε από την Ιεράν Ανάγνωση ότι η καινοδοξία κεντά κυρίως τα άκρα δεξιά έργα. Κεντά και μολύνει και νοθεύει και μαγαρίζει τα καλά μας έργα. Δεν κάνει κανείς τα μετανοίας του λόγου χάρη, αναφέρω ένα παράδειγμα, τον πιάνει ο λογισμός της λύπης, της λύψεως, λείπεται με δαιμονική λύπη πολλές φορές, απογοητεύεται, καταθέτει τα όπλα, φτάνει σε απόγνωση πολλάκις ή και σε απελπισία. Νιώθει ότι η ακιδεία τον μαστίζει και σαν βδέλα απομυζά κάθε ζωτική κμάδα που έχει ο νους και η καρδία. Κάνει τα σμετανοίας του από την άλλη πλευρά με τα προθυμίας. Έρχεται ο λογισμός, ο δαίμονας της ουσίας και του λέγει όπως θα σκάνεις τα σμετανία σου με τόση χαρά και τόση γλυγοράδα και τόση σωστή τάξη είναι όπως τα έκαναν αυτά τα σχετικά και οι παλιοί Άγιοι, τους μιμήσε κατά γράμμα. Θα γίνεις και εσύ Μέγας Άγιος, μπορεί και να τους ξεπέρασες κιόλα. Είναι λεπτό πράγμα. Πριν κάνει κανείς προλάβει να συνομολογήσει κάτι το ταπεινό, έρχεται αυτή η υπόγειος, ίσως αυτή σαν βδέλα υπόγειος, υποβρύχιος ή καινοδοξία και επαναλαμβάνω νοθεύει τον καλό λογισμό, το καλό έργο, την άσκηση. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας συνέστησαν, όπως γνωρίζουμε πατέρες και αδελφοί μου, πριν από κάθε έργο, πριν από κάθε προσευχή, να προηγηθούν τα προήμια, τα προκαταρκτικά. Να κάνουμε προσευχή στο Άγιο Πνεύμα να φωτίσει το νου μας, να χαρίσει σύνεση, εμπάση και διάκριση, την απλή διάκριση, όχι την χαρισματική των Αγίων του Πνεύματος, για να ενεργήσουμε αυτά τα καθήκοντά μας θεαρέστως, να αναπαύσουμε Χριστό, όχι ανθρώπους. Και δεύτερον, να παρακαλέσουμε την Παναγία μας να μας ασφαλίσει στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε, να μην χάσουμε το μισθό μας. Και στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες αναδιπλώνουν από τα σπτυχά της εμπειρίας των
την αιωνία πλέον συμβολή ότι χωρίς αυτογνωσία και χωρίς αυτομεμψία είναι αδύνατον ο καρπός να μην βοληθεί από το σκόλικα της ιήσεως ή αν θέλετε ακόμη και της καινοδοξίας, κυρίως της καινοδοξίας. Τελικά είπαν οι πατέρες θα είναι καλύτερα να μην κάνουμε καθήκοντα και να μας μαστιγώνει η ακιδεία ή να κάνουμε τα καθήκοντα και να μας μαστιγώνει η καινοδοξία. Το δύο κακό το μίχι ποιο θα είναι. Η ακιδεία σαν το χειρότερο πάθος από όλα τα πάθη, από την εμπειρία αυτό είναι βγαλμένο, πιάνει όλο το σώμα και όλη την ψυχή. Δεν υπάρχει κανένα από όλα τα πάθη που να κάνουν 100% όλων άνθρωπων. Πλην της ακιδείας. Είναι 7ο πάθος ιεραρχικά, το τελευταίο από τα 7 θανάσιμα. Και κάνει και τις πιο χρυσές δουλές σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως σε αυτούς που εργάζονται πνευματικά. Δεν ομιλούμε σε αυτούς που δεν είναι ορθόδοξοι, δεν ομιλούμε σε αυτούς που δεν κάνουν καθόλου πνευματικά καθήκοντα, αυτοί έχουν άλλα προβλήματα, άλλα πάθη. Αλλά αυτοί οι οποίοι κάνουν τα καθήκοντά τους με επιμέλεια και ευσυνειδησία, πολλές φορές από φθόνο ο εχθρός αυτός της ακιδείας βομβαρδίζει αλήπητα κυρίως το σώμα, γιατί εάν το σώμα έτσι γονατίσει στο θέμα αυτού του πνευματικού αγώνος, τότε πολλές φορές η αδύνατη ψυχή μας καταθέτει τα όπλα και οπωσδήποτε περνά ο χρόνος και δεν γίνεται το καθήκον το πνευματικό, όποιο είναι αυτό, εφόσον είναι η ώρα του. Η καινοδοξία πάλι στη συνέχεια, εφόσον ολοκληρώσουμε το έργο, δεν μας αφήνει να χαρούμε την χαρά του πνευματικού αυτού έργου και να δώσουμε την δόξα μόνον στο Χριστό, αλλά έρχεται ο λογισμός από άκρα δεξιά, είναι αυτή η άκρα δεξιά πλευρά του πολέμου, λέγοντας ότι τα κάναμε τόσο πολύ θεαρέστος, τόσο πολύ αναπάθηκε Χριστός και Παναγία, που ήδη μας έχουν λούσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά όμως είναι λόγια των εχθρών, δεν είναι λόγια του Χριστού, ούτε οπωσδήποτε έχουμε και καμιά πληροφορία προσωπική, ούτε ο γέροντας μας έχει πει κάτι τέτοιο. Αυτό όμως το οποίο οι πατέρες επαναλαμβάνουν είναι ότι ό,τι και να κάνεις, εφόσον το αναφέρει το Ευαγγέλιο, αχρίος δούλος είσαι. Εάν το κάνεις όλο σε το καθήκον είσαι αχρίος δούλος. Εάν δεν το κάνεις είσαι δούλος, αλλά ποιου αφεντικού όμως δούλος. Μήπως του εχθρού. Εάν το κάνει κανείς το καθήκον του με ευσυνειδησία και με υπακοή και ευλογία, επαναλαμβάνω, είναι αχρίος δούλος, αλλά δούλος πάντως Ιησού Χριστού. Και έτσι η αυτομεμψία είναι ένας προσωπικός βοηθός μας, μία ενίσχυση ανυπολόγιστη, μία πνευματική ομπρέλα η οποία μας περιθάλπτει εξωτερικά από τις ρηπές του δαιμονίου της κοινοδοξίας για να διέλθουμε αυλαβείς και σώοι αυτό το πνευματικό αγώνα τον οποίο έτσι με τόσο κόπο και πόνο διαρχόμεθα. Πάντως οι πατέρες οι οποίοι είναι επαναλαμβάνω ψυχογνώστες αυτών των πολέμων κατέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια, δεν νομίζω να έχουν αφήσει κάτι και φυσικά δεν έχουν αφήσει στο θέμα του πνευματικού αγώνος. Έχουν σχεδιάσει όλα τα πνευματικά γράμματα, όλα τα πνευματικά μαθήματα κατά λεπτός. Μας έχουν δώσει όλα τα πνευματικά φάρμακα, τα οποία είναι γεγραμμένα στα Ιερά των Συγγράμματα, τα θεόπνευστα και θεοφώτιστα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εφαρμόζοντας αυτά και πιστεύοντας τα αδιστάκτως, να βαδίσουμε ασφαλώς και απλανώς αυτήν την οδόν και να καταντήσουμε εις τη Βασιλεία των Ουρανών Πατέρας μου. Αμήν.